Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έτσι μας δίνει κάτι διαφορετικό. Νάτος. Νάτος, πού είναι. Καλημέρα, Φάνη μου. Καλώς το Φάνη. Γεια σου, Φάνη. Καλημέρα, καλημέρα. Πού βρισκόμαστε? Άνθρωποι που εργάζονται αυτή την ώρα, εδώ που βρίσκομαι το Βασίλη το Βαφίδι, μυρίζει εφημερίδα που τόσο σας αρέσει, ανοίγει το πλάνο και θα δείτε ότι όσοι βρίσκονται εδώ αυτή την ώρα είναι εφημεριδοπόλες. Βρίσκομαι σε πρακτορείο διανομής τύπου στην Ελευσίνα. Όσοι βλέπετε εδώ είναι εφημεριδοπόλες και μάλιστα τρίτη γενιά, οι περισσότεροι από τους πατεράδες και τους παππούδες τους. Και αυτή την ώρα δημιουργούνται τα πακέτα των εφημερίδων για τα περίπτερα στη Δυτική Αττική. Δίπλα μου είναι ο κύριος Γιάννης Μπαρτζός, διανομέας τύπου της Άργος και εφημεριδοπόλης. Κύριε Μπαρζέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νεφλή, καλημέρα κύριε Φόσκολου. Καλημέρα σας. Ώρα εκπής για σας, από τις 3.30 ώρα στο πόδι. Για μας τώρα αυτή η ώρα είναι η κόκκινη ώρα. Τρέχουμε να προλάβουμε να δώσουμε τα πακέτα εφημερίδων και τα νέα της ημέρας στα περίπτερα για το αναγνωστικό κοινό. Εδώ να πούμε ότι είστε οι πρώτοι που μαθαίνετε τα νέα, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που τα μαθαίνει νωρίτερα. Εκτός από τους δημοσιογράφους που τα γράφουν, αμέσως μετά οι πρώτοι που τα μαθαίνετε είστε εσείς. Που έχουν μια συνολική εικόνα. Έτσι. Πόσα χρόνια κάνετε δουλειά αυτή? Σωστά. Εγώ την κάνω 23 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που την κάνουν πάνω από 30 χρόνια. Ναι. Με τις δυσκολίες του επαγγέλματος που έχει, πρέπει πάσα θυσία να παραδώσουμε τα πακέτα. Είχαμε, ας πούμε, τα χιόνια την περασμένη εβδομάδα. Με τα χιόνια είχαμε κάποιες δυσκολίες. Πηγαίνουμε καθημερινά, ας πούμε, σε απομακρυσμένα σημεία όπως τα Βίλια, όπως η Κινέτα, Σκήνος, Αλαμίνα, Πειραιά. Και τρέχουμε για να παραδώσουμε τα πακέτα ώστε να μπορεί το αναγνωστικό κοινό να βρει εύκολα τα νέα της ημέρας. Για μας είναι κάτι το οποίο είναι ιερό. Αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το επάγγελμα. Γι' αυτό είμαστε και τρίτη γενιά, όπως σας ανέφερα. Μέχρι τι ώρα πρέπει να έχουν παραδοθεί οι εφημερίδες όλες? Είναι αναλόγως και την περιοχή. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να παραδίδουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Συνήθως θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η παράδοση 7.30 ώρα, 7 πρέπει να έχουμε παραδώσει, ναι, να έχουμε ολοκληρώσει τα πάντα. Εγώ όταν θέλω να σας ένα σημαντικό γεγονός, Φάνη, ερχόσαστε, ναι, νωρίτερα. Ναι, όταν υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός, όπως και παλιά που βγαίνανε έκτακτα παραρτήματα, προετοιμαζόμαστε για αυτό το γεγονός, ερχόμαστε νωρίτερα. Συνήθως είμαστε και 24 ώρες, δηλαδή θα τρέξουμε για αυτή τη διαδικασία, ώστε να προλάβουμε και να παραδώσουμε πάλι έγκαιρα τα νέα της ημέρας. Φάνη, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπαρζό, παλαιότερα οι εφημερίδες είχαν πολλαπλάσιες πωλήσεις, δεν συγκρίνονται με τις σημερινές. Έχει αλλάξει η δουλειά τους, η πίεση που έχουν, γιατί παλαιότερα είχαν έναν τεράστιο όγκο, πολύ πολύ μεγαλύτερο? Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε περάσει και εμείς την κρίση μας και η εφημερίδα έχει δεχθεί αυτή την οικονομική κρίση. Και το ίντερνετ βέβαια παίζει τον ρόλο του. Όμως υπάρχουν πιστοί άνθρωποι με τον τύπο και για αυτούς τους πιστούς ανθρώπους εμείς τρέχουμε καθημερινά. Έτσι. Όντως δεν είναι ο ίδιος φόρτος εργασίας. Είναι λίγο πιο light η κατάσταση πλέον. Όμως παραμένει η δυσκολία του επαγγέλματος. Δηλαδή τρέχουμε για να παραδώσουμε έγκαιρα. Βρέξει, χιονίσει, πρέπει να είμαστε εμείς στις θέσεις μας. Ναι. Πάντως εμείς να δώσουμε μία ευχή. Και κάποια έτσι. Ναι, Φάνη. Ναι. Ναι. Ρομαντικά στοιχεία για το επάγγελμα έχει να μου διηγηθεί. Σας είπα, είναι οι περισσότεροι εδώ, όπως και ο κύριος Μπαρζός, είναι από τον παππού τους. Έτσι. Ναι, έχουμε περάσει διάφορες καταστάσεις. Μπορώ να αναφέρω έτσι ότι την περίοδο της κατοχής κυνηγάγανε τους παππούδες μας οι Γερμανοί να μην παραδώσουμε τα νέα της ημέρας. Είμαστε περήφανοι για αυτό το πράγμα. Όπως και επί Χούντας συνέβαιναν τα ίδια. Αυτή τη στιγμή εμείς το δικό μας δύσκολο μερίδιο είναι να παραδώσουμε έγκαιρα, γιατί οι συνθήκες πια οι καιρικές και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν έχουν αλλάξει. Αν δεν πιάσουμε εμείς εφημερίδα, δεν θα νιώσουμε καλά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι κάτι το οποίο πάντα θέλουμε να κυλάει στο αίμα μας. Είναι κάτι το οποίο αν δεν μυρίσουμε εφημερίδα δεν θα νιώσουμε καλά. Έτσι. Οι οικογένειές μας είναι βασισμένες πάνω σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο το αγαπάμε και το σεβόμαστε. Και πάει και από γενιά σε γενιά. Και πόσες εφημερίδες θα έχετε δει να κλείνουν όλα αυτά τα χρόνια? Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς. Έχουμε περάσει από όλες αυτές τις φάσεις. Και τη χρυσή εποχή του τύπου, όπου πήγαινε καλά, ας πούμε, αυτός ο τομέας. Έχουμε περάσει και στη δύσκολη εποχή.
Παρόλα αυτά παραμένει η ίδια σκέψη και θέληση ώστε να παραδώσουμε και να πούμε την καλημέρα πρώτα στα περίπτερα εμείς. Εμείς να ευχηθούμε να ανοίγουν όλο και περισσότερες εφημερίδες και να κλείσουμε αυτή την ευχή, γιατί ξέρετε όταν μακάρι. Έχετε... Η δουλειά μας είναι όχι απλώς αλληλένδετη, είναι ένα, έτσι, των δημοσιογράφων και η δική σας δουλειά. Γνωρίζουμε. Είναι ένας ο κόπος και ευχόμαστε κάποια στιγμή να επιστρέψουμε είναι σε αυτό που λέγεται εφημερίδα. Ναι. Μακάρι. Να σας δείξουμε και λίγο τα νέα της ημέρας, θα θέλατε. Θα τα δούμε και εμείς σε λίγο. Δυστυχώς δεν απολαύουμε. Έτσι ένα γρήγορο πέρασμα, βέβαια. Τι νομίζετε, ότι όσο κάνει βόλτα η κάμερα δεν τα έχουμε δει. Τρελαθήκατε. Εδώ με τις εφημερίδες έχουμε θέμα. Τα βλέπετε. Ναι. Μισό λεπτό να πάρουμε κάποιες εφημερίδες. Ναι. Εδώ έχουμε... Είναι έτοιμες. Τα νέα. Βγείτε στη σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα. Η μεγάλη έξοδος ως το τέλος του 2023. Και θα τα διαβάσετε αναλυτικά σε λίγα λεπτά. Βλέπουμε τα νέα, τα την εφημερίδα ενός των συντακτών. Δείπνου, ενός μυστικού δείπνου. Μάλιστα ναι. Την Εσπρέσο. Και έχει και εδώ δάρι στο μάνο αυτή. Τι, εσύ φταίς που γύρισα στο πορνό, δεν ντρέπεσαι λίγο? Αυτή θα μ' αρέσει. Θα το σχολιάσετε σε λίγα λεπτά. Θα τη σχολιάσουμε με τη Χρύσα. Να τον Καμπουράκη, θα το σχολιάσω, Ριζιφάνη. Δεν σχολιάζουμε τέτοια εδώ. Τέφρος Θεού, δεν κάνει.